Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Πάνος. Σήμερα λέω να κάνουμε το TBR Σεπτεμβρίου, για ποια βιβλία θα διαβάσουμε στο Σεπτεμβρίο. Έχω εδώ πέρα μία Ντάνα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα ψηφιακό πρώτα. Είναι από τη Χριστίνα Πεταλωτή Οκτώβρης. Να σας διαβάσω και την υπόθεση. Με φόντο την Ελλάδα της κρίσης του 2012, ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής τέχνης και πολιτισμού, γόνος επιφανούς αθηναϊκής οικογένειας, στην ηλικία των 50 ετών καλείται να βιώσει την προσωπική του κρίση και να αλλάξει την κοσμοθεωρία του. Μέσα από μια σειρά καταστροφικών γεγονότων, του δίνεται μια τελευταία ευκαιρία να οριμάσει και να ενηλικιωθεί. Πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό μυθιστόρημα. Αυτό λοιπόν θα είναι το μοναδικό ψηφιακό μάλλον που θα διαβάσω για αυτό το μήνα. Επόμενο που ήδη το έχω ξεκινήσει είναι «Η τιμωρία» από Elizabeth George. Είναι αυτό εδώ το μεγάλο. Η αρχιφύλακας Barbara Havers και ο επιθεωρητής Thomas Linley καλούνται να διαλευκάνουν ένα έγκλημα που απειλεί να κλονίσει σε θέμελα την κοινωνία μιας ιδηλιακής μεσαιωνικής πόλης στην Αγγλία. Η φιλήσυχη κοινότητα του Ludlow αναστατώνεται όταν ο ιερωμένος Ian Druitt κατηγορείται για ένα σοβαρό έγκλημα. Λίγο αργότερα ο Ian εντοπίζεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Όμως η Μπάρμπαρα έχει την έντονη αίσθηση πως κάτι της διαφεύγει. Μία προσεκτική ματιά στους φαινομενικά συνηθισμένους κατοίκους του Ludlow αποκαλύπτει ότι όλοι τους σχεδόν έχουν κάτι να κρύψουν. Ένα αριστοτεχνικό θρίλερ που αποδεικνύει γιατί η George είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες σύγχρονες συγγραφείς. Α, δούμε. Αστυνομικό, έχω διαβάσει τις πρώτες 100, άλλες 750 μένουν. Λοιπόν, επόμενο που θέλω να διαβάσω είναι «Οι κλέφτες του ήλιου» από τον A.G. Riddle. Αυτό είναι μια τριλογία. Έχω βιντεάκι για το πρώτο, θα το βάλω πάνω στα suggestions. Είναι ο παγωμένος κόσμος. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν και πάμε να δούμε τι λέει. Ο μακρύς χειμώνας έχει τελειώσει. Στο πρώτο είχε παγώσει η γη και με κάποια αιτία που ήταν που ερχόταν από το διάστημα. Αν θέλετε δείτε το βίντεο να καταλάβετε. Σε μια γη αποδεκατισμένη από τον πόλεμο, οι τελευταίοι επιζώντες πιστεύουν πως σύντομα θα επιστρέψουν σε κάποια κανονικότητα. Κι όμως κάνουν λάθος. Ο εχθρός που ακούει στο όνομα το δίκτυο είναι και πάλι εδώ, έτοιμος να σπείρει ξανά την καταστροφή στον πλανήτη και δεν σκοπεύει να φύγει προτού αφανίσει το ανθρώπινο είδος. Τη στιγμή που όλα μοιάζουν χαμένα, η Έμα και ο Τζέιμς ανακαλύπτουν μια χαραμάδα ελπίδας για επιβίωση. Σύντομα θα κληθούν να πάρουν ένα ρίσκο με εξωφρενικό κόστος και ανίποτες συνέπειες και να έρθουν αντιμέτωποι με έναν δεύτερο, ακόμα πιο καταστροφικό εχθρό. Η μάχη που θα δώσουν θα είναι κρίσιμη και πρόκειται να αλλάξει το μέλλον του ανθρώπινου είδους για πάντα. Το πρώτο μέρος καλό ήταν από ό,τι θυμάμαι, οπότε θέλω να το προχωρήσω, δεν λέει να τα αφήνεις και πολύ τελικά, άμα τα αφήνεις αφήνουν και αυτά. Επόμενο είναι ο εκτελεστής από Karen Koehler, είναι το όνομα αυτό, και αυτό είναι μια τριλογία που ξεκινάω τώρα, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Ο κυνηγός, το όνομά του είναι Alec Knight και είναι εκτελεστής. Τα κατάμαυρα μαλλιά του είναι μακριά για να συμβολίζουν τη θέση του στο τάγμα. Μια μυστική οργάνωση εκτελεστών βρικολάκων που οι ρίζες φτάνουν μέχρι το Βατικανό. Είναι ένα από τα σπάνια και επικίνδυνα νταμπίρι, μια εξελιγμένη μορφή του είδους που γνωρίζουμε ως βαμπύρ. Το ταλέντο του Alec Knight στην εξολόθρευση βαμπύρ είναι μοναδικό. Με όπλο του το θρυλικό κατάνα, με τη λαβή και με τα δύο μπλεγμένα φίδια που έφτιαξε πριν από 400 χρόνια ο ίδιος ο Χατόρι Χάνζο για την οικογένεια των Νίτζα, σκορπάει τον τρόμο και το θάνατο στα βαμπύρ, που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζει το τάγμα. Κυνηγημένος τώρα λέει. Πριν έλεγε ο κυνηγός, τώρα λέει κυνηγημένος. Όταν οι αμαρτίες του παρελθόντος γυρνούν για να τον στοιχειώσουν και να τον οδηγήσουν να προδώσει τους συντρόφους του εκτελεστές, αλλά ακόμη και τον αφέντη του Αμαντέους, ο Alec Knight από κυνηγός γίνεται κυνηγημένος. Τώρα πια ζει στις σκιές της νύχτας, ενώ ένας στρατός αθανάτων θέλει το αίμα του σαν αντέλεγμα για την προδοσία του. Ο πόλεμος έχει αρχίσει. Και το πιστόφυλλο εδώ πέρα. Ενδιαφέρον ακούγεται. Έχω μια μικρή επιφύλαξη γιατί είναι με βαμπύρ και τέτοια. Βέβαια το τελευταίο που διάβασα με βαμπύρ ήταν το Empire of the Vampire, η αυτοκρατορία το βαμπύρ, του Τζέι Κριστόφ. Αν θέλετε θα βάλω το βιντεάκι στα suggestions να μπείτε να το δείτε αν δεν το έχετε δει, που είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε υπάρχει ελπίδα. Τώρα έχω μια άλλη σειρά. Όπως βλέπετε έχω πάρει διάφορα, γιατί έχω πολλά και διαφορετικών ειδών βιβλία και προσπαθώ να τα εντάξω μέσα
στο αναγνωστικό μου πρόγραμμα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι αυτό το συγκεκριμένο παιδικό. Είναι ο Μάγος του Οζ, το πασίγνωστο Μάγος του Οζ, αλλά σε μια πολύ ωραία έκδοση από τη Folio Society. Αυτό είναι, όπως βλέπετε, το... η θήκη της. Το ανοίξω. Θα σας το παρουσιάσω κάποια στιγμή, γιατί έχει πολύ ωραία εικονογράφηση, είναι φανταστικό. Κοιτάξτε, είναι βιβλία πολυτελείας αυτά. Στα αγγλικά είναι αυτό, οπότε θα το διαβάσουμε. Θέλω να πιστεύω, θέλω να διαβάσω αυτό το βιβλίο από τη Folio που θέλω να τα προχωρήσω. Επόμενο είναι κάποιες σειρές μάγκα τώρα που διαβάζω. Το τρίτο βιβλίο από Villain Saga. Έχει βγει και σε άνιμε, δηλαδή σε σειρά στην τηλεόραση, δεν το έχω δει όμως. Αυτό έχει να κάνει με Vikings. Επόμενο μάγκα έχω φτάσει στο 5, είναι το Vagabond. Αυτό μέσα έχει τρία, είναι οι πολυτελείς εκδόσεις και έχει τρία μάγκα, τρία τευχάκια δηλαδή. Τρία βιβλιαράκια μάλλον, αυτό έχει να κάνει με σαμουράι, πολύ ωραίο και αυτό. Άλλο ένα πολύ γνωστό, ίσως το πιο γνωστό από όλα είναι το Berserk, αυτό εδώ, Deluxe Edition, το νούμερο 4. Αυτό έχει να κάνει με... αυτός είναι ο πρωταγωνιστής εδώ με το τεράστιο σπαθί. Έχει να κάνει σε μία τύπου μεσαιωνική Ευρώπη, είναι το στυλ που διαδραματίζονται όλα, με υπότες, με θεότητες και είναι εξαιρετικό όμως, είναι από τα καλύτερα μάγκα που έχουν βγει. Το προχωράω σιγά σιγά. Ένα graphic novel, Σάρα, από Garth Ennis, είναι μία ελεύθερη σκοπευτής. Και για τέλος έχω αφήσει ένα για κάθε εβδομάδα, έχω ξεκινήσει μια σειρά με κόμικ. Τα πρώτα κόμικ που είχα βγει, τα πρώτα Spider-Man, τα πρώτα Iron Man, βγαίνουν σε αυτές εδώ τις εκδόσεις και έχω μείνει αρκετά πίσω, οπότε θέλω να διαβάζω ένα τη βδομάδα τουλάχιστον για το Σεπτέμβριο. Αυτά είναι τα σχέδιά μου για αυτό το μήνα. Έχω χρόνο και άλλα ενδιάμεσα για να είμαι ειλικρινής, έχω και άλλα που διαβάζω συγχρόνως. Ελπίζω να τα καταφέρω και άμα καταφέρω και κανένα παραπάνω, γιατί όχι. Αυτή είναι η στόχη μου προς το παρόν. Τώρα για τον Οκτώβριο θα βάλω μετά μέσα κάτι έτσι, θα το πάμε πιο τρομακτικά. Θα προσπαθήσω να διαβάσω πιο τρομακτικά λόγω Halloween και καλά, ξέρεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το TBR Σεπτεμβρίου. Πείτε μου και εσείς τι διαβάζετε ή τι θέλετε να διαβάσετε για μέσα στο μήνα. Τουλάχιστον ένα βιβλίο πρέπει να το διαβάζουμε, έστω και ένα. Πείτε μου ποιο είναι αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Επίσης να θυμίσω ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός. Το βάζω και αυτό πάνω για να το δείτε και στο τέλος του βίντεο. Θα δείτε εκεί τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.